Πάρτε καφεδάκι. Καλωσορίζω Αντωνία Τσαγκαλίδου. Καλημέρα, καλημέρα Αντωνία καλημέρα. Μου. Αρχισυντάκτρια μαγκαζίνο.com.cy. Θα τα μάθω ποτέ. Μαγκαζίνο.cy.com. Α, είσαι αντίθετα εσύ. Ναι. Ναι, ωραία. Μαγκαζίνο.cy.com. Τι νέα μας φέρνεις, Αντωνία μου, είσαι καλά? Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Γιατί ωραίο το φορεματάκι σου σήμερα, εξαιρετικό. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα σας πάω σε Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκα. Χωρίζουν μετά από 16 χρόνια γάμου. Τώρα το χωρίζουν είναι σχετικό να πούμε, γιατί τα δημοσιεύματα τους θέλουν συνεχώς να χωρίζουν. Μπορεί και να μην ευσταθεί αυτή τη φορά, όπως και τις προηγούμενες. Νομίζω ότι αυτή τη φορά οι πληροφορίες βγαίνουν από το στενό περιβάλλον, όπως λένε τα δημοσιεύματα του εξωτερικού. Έχουν αποκτήσει 4 παιδιά, έχει κάνει τις κουτσουκέλες του Ντέιβιντ, τα γνωστά, τα έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές. Εγώ πάντως θα πω ότι αν θέλει ένα νόμο να κλάψει ο Ντέιβιντ, εμείς είμαστε εδώ να του τον προσφέρουμε γιορτινές μέρες που είναι. Με τα χαράς. Με τα χαράς. Βεβαίως να πούμε ότι ευχόμαστε να μην ισχύει. Να πούμε βεβαίως ότι λέγεται, εάν ισχύει, ότι το διαζύγιο αυτό θα στοιχήσει 1 δις δολάρια. Άλλο ένα χρυσό διαζύγιο. Ναι. Εντάξει, αυτοί τα έχουν, μπορούν να τα δώσουν αλεξία. Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχει και 4 παιδιά να αποκαταστήσει. Αντιλαμβάνεσαι, η Βικτόρια δεν μπορεί να δουλέψει τώρα. Δεν έχει μάθει να δουλεύει. Θα μάθει τώρα στα 40 φεύγα. Δύσκολο. Εντάξει. Νομίζω όλα καλά για αυτούς. Μια χαρά είναι. Μια χαρά ναι, είναι. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Θέλω να πω, είτε χωρίσουν είτε δεν χωρίσουν, καλά είναι. Καλά ναι, είναι. Τα παιδιά να είναι καλά, αυτό έχει σημασία, διασφαλισμένα, εξασφαλισμένα. Και να σε πάω λίγο στη Μαδρίτη, στην Ισπανία. Ναι. Κάτι πολύ ωραίο έχει συμβεί χθες στη Μαδρίτη. Γέμισαν οι δρόμοι της Μαδρίτης με 7.000 Άγιο Βασίλειδες. Οι πολίτες εκεί πέρα φόρησαν τα κόκκινά τους, να, τα καπελάκια τους. Βεβαίως να πούμε ότι συμμετείχαν και οι λιλιπούτοι οι φίλοι, ντυμένοι ξωτικά. Ο αγώνας δρόμου αυτός έγινε για να εξασφαλιστούν κάποια χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για τους πολίτες της Ισπανίας που χρειάζονται ίσως κάποια βοήθεια. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλος μαραθώνιος με τόσους πολλούς Άγιους Βασίλειδες. Βλέπουμε και τις εικόνες τώρα. Πολύ ωραίο θέμα, πολύ ωραία πρωτοβουλία και όταν συνδυάζεται μαζί με ένα φιλανθρωπικό σκοπό, ακόμη καλύτερα. Ωραία, πολύ σωστά. Και στην Κύπρο κατά διαστήματα γίνονται κάτι τέτοιες πορείες που έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια, αλλά αν σταμάτησαν, καλό είναι να επαναρχίσουν. Νομίζω ότι γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο είχε το γίνει θέμα. Και στην Κύπρο, αλλά για τόσους πολλούς συμμετέχοντες. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ, άλλα τα μεγέθη. Αλλά νομίζω ότι πρώτη φορά στον κόσμο έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί. 7.000 κόσμος. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, πολύ όμορφες εικόνες και κάτι διαφορετικό. Σε συνδυασμό πάντοτε με την ευαισθησία και το σκοπό το φιλανθρωπικό. Για το επόμενο θέμα όμως θα μιλήσουμε για έλλειψη ευαισθησίας. Ναι, θα μιλήσουμε για έλλειψη ευαισθησίας και να πούμε ότι είναι πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ όταν το είδα το θέμα. Μιλάμε για τον λατρεμένο, τον αγαπημένο Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν 13 χρόνια. Να πούμε ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Και έχουμε πάρει κάποιες φωτογραφίες από τον τάφο του, οι οποίες δεν είναι τώρα και τόσο ωραίες για έναν άνθρωπο τον οποίο λατρεύτηκε από τους Έλληνες και όχι μόνο. Πολύ παραμελημένος. Παραμελημένος, τάπητας έχει βλαστήσει, μαραμένα λουλούδια στα βάζα. Φαίνεται ότι τον έχουν ξεχάσει και δεν τον επισκέπτονται πια, όχι μόνο για να φροντίσουν, ούτε καν για να ανάψουν το καντήλι, η οικία του τουλάχιστον. Να πούμε ότι στην κηδεία, εκτός από τους συγγενείς, τον γιο του, τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, είχε χιλιάδες κόσμο. Οπότε αυτές οι εικόνες είναι κρίμα. Και αν δεν μπορούν για κάποιο λόγο οι οικοί του, ας εργοδοτήσουν ένας άνθρωπος εκεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ότι, να εργοδοτήσουν. Προσωπική δεν ξέρω, άποψη, να εργοδοτήσουν, ότι, λάθος λέξη. Ενώ να πληρώνουν κάποιο ναι, με την αυτή. Νομίζω ότι αν θέλεις να... Ρε παιδί μου, κατανοώ ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Ίσως κάποιοι άνθρωποι να μην μπορούν
να επισκέπτονται τον τάφο γιατί νιώθουν συναισθηματικά φορτισμένοι κλπ. Αλλά τώρα όσο να είναι, κάποιος από όλους θα μπορούσε να φροντίζει έστω και σε μηνιαία βάση. Από καιρό εις καιρό να κάνει μια επίσκεψη και να βλέπει. Αυτή η κατάσταση σίγουρα έχει πολλά χρόνια για να φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν είναι σημερινό. Οπότε κρίμα πάντως. Είναι πραγματικά κρίμα. Είναι προσφέρει τόσα στον κινηματογράφο, στην τέχνη της ηθοποίειας. Εντάξει, ελπίζουμε ότι θα αλλάξει η κατάσταση και οι οικοί του θα φροντίσουν να σε πάω και πάμε σε ένα άλλο αισιόδοξο θετικό από αισιόδοξο, αυτά που αισιόδοξο και πολύ θετικό. Τρίτο Λύκειο Αγίου Ιωάννη έχει ταλέντο. Το Τρίτο Λύκειο Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό διοργανώνει μια φιλανθρωπική εκδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Να πούμε ότι εκεί τα παιδιά είναι πρωτοβουλία καθαρά δική των παιδιών. Δεν είναι, στηρίζει ο σύνδεσμος γονέων του σχολείου, αλλά είναι καθαρά πρωτοβουλία των παιδιών και των καθηγητών τους. Θα διοργανώσουν έναν καραόκε, έναν talent show με τραγούδι, χορό, μουσική. Η είσοδος είναι μόλις 3 ευρώ μαζί με έναν ποτό. Όπου τα χρήματα που θα μαζευτούν θα τα προσφέρουν στις οικογένειες συμμαθητών τους που έχουν ανάγκη. Πραγματικά πολύ όμορφο και πολύ αισιόδοξο να βλέπεις παιδιά έφηβους να έχουν έτσι το αίσθημα της προσφοράς και να το κάνουν οργανωμένα με σκοπό να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους. Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ αισιόδοξο και μας δίνει έτσι ωραία μηνύματα για να παραδειγματιζόμαστε από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου μας. Και άλλα παιδιά, αν μας βλέπουν, γιατί σήμερα είναι αργία, τα παιδιά είναι σπίτι. Είναι η μέρα του εκπαιδευτικού, οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται και τα παιδιά μένουν στο σπίτι. Ξεκουράζονται. Εύχομαι να διαβάζουν κιόλας, γιατί η μέρα αργίας. Νομίζω ότι είναι λίγο πρωί για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Βεβαίως, αν μας βλέπουν, οι γονείς ή οι γιαγιάδες και οι παππούδες, ας τους το μεταφέρουν λοιπόν. Τα γυμνάσια, βεβαίως, τα δημοτικά είναι στα σχολεία τα παιδάκια.